Καλημέρα σε όλους. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είναι μια σημαντική στιγμή γιατί αρχίσει να μετουσιώνεται σε πράξη αυτό που ξεκινήσαμε πριν από αρκετό καιρό και έχει να κάνει με τη φροντίδα των ανθρώπων της Δυτικής Ελλάδας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η ανθρωπή Δεν υπάρχει περιφέρεια χωρίς πολίτες, δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση χωρίς πολίτες. Γι' αυτό και οι δράσεις που απευθύνονται με αμεσότητα στην τοπική κοινωνία έχουν πολύ πολύ μεγάλη αξία και πρέπει να αποτελούν προμετοπίδα των προσπαθειών κάθε αυτοδιοικητικού φορέα. Στην περιφέρειά μας λοιπόν έχουμε καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων στήριξης των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν φυσικά στι πιο ευάλωτε ομάδε, εκείνων κατά την προσωπική μου, που κατά την προσωπική μου άποψη όλοι χρωστάμε πάρα πολλά. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τι δυσκολίες που διαπιστώσαμε όλοι μα όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του COVID όσον αφορά στους ηλικιωμένου και το οικογενειακό του περιβάλλον, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε δράσεις που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και θα διευκολύνουν την διαβίωση των ηλικιωμένων. Μία από αυτές τις δράσεις είναι η παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γύρανσης ηλικιωμένων της Δυτικής Ελλάδας, που εντάξαμε στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα Ελλάδα 14-20 και χρηματοδοτούμε με 1,29 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών τηλεϋποστήριξης της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων από 65 και άνω που χρήζουν κοινωνική προστα... πρόνοια και παρακολούθηση. Με σκοπό την βελτίωση τη ποιότητα ζωή, την υποβοήθηση τη μοναχική διαβίωσή του και φυσικά την ασφαλή του γύρανση. Στόχο μα. Να διασφαλίσουμε καλύτερε συνθήκε στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων. Να ενισχύσουμε την σωματική ακαιρεότητα και την συναισθηματική του ασφάλεια. Άρα και την ενεργή συμμετοχή του στην κοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό για κάθε ηλικιωμένο να είναι σε θέση να απολαμβάνει ποιότητα ζωή, να έχει τον έλεγχο του εαυτού του, αλλά και να αισθάνεται πως κάποιο είναι δίπλα του διαρκώ. Θα θυμίσω εδώ γιατί καμιά φορά δυστυχώ η επικαιρότητα κάνει πιο σημαντικέ τι δράσει οι οποίε κατά καιρού αναλαμβάνονται. Διαβάσαμε πριν από λίγο καιρό στο Βόλο ένα συμβάν όπου μια ηλικιωμένη συμπολίτη μας περίπου 70 ετών, βρέθηκε όντα τέσσερι μέρε πεσμένη στην πανιέρα της. Αυτό μπορεί πλέον με αυτή την υπηρεσία να σταματήσει να υπάρχει σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτό σημαίνει ασφαλή γύρανση. Αυτό σημαίνει αυτονομία και αυτοδιαχείριση. Αυτό σημαίνει όμως και κοινωνική προστασία και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι μας αφορά. Και για μας είναι προμετωπίδα, όπως ξανά είπα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είναι άνθρωποι στους οποίους όλοι χρωστάμε. Και όλοι υποχρεούμαστε να συνδράμουμε όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί δίκτυ πολιτισμού της κοινωνίας μας, αλλά γιατί τους έχουμε ανάγκη. Θέλουν, τους θέλουμε και τους αγαπάμε. Σε κάθε πολίτη αξίζει να μεγαλώνει με τη μέγιστη δυνατή υγεία και ασφάλεια. Σε κάθε πολίτη αξίζει να αισθάνεται μέλος μιας κοινωνίας που ανοίγει την αγκαλιά της και δεν αδιαφορεί μπροστά στο πρόβλημά του. Μέσα από αυτή τη δράση, λοιπόν, οι ηλικιωμένοι στην Αχαΐα, στην Ηλία και στην Ατολοκαρνανία θα υποστηρίζονται τηλεφωνικά από ένα πρότυπο κέντρο διαχείριση κλήσεων, κλί... κλί... με, με ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο πληροφοριών για κάθε ωφελούμενο και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση ανάγκη. Η επικοινωνία του κέντρου με του ηλικιωμένου γίνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών τηλεειδοποίηση και κοινωνική φροντίδα που βλέπω εδώ μπροστά μου και θα επιδειχθούν αργότερα. Οι ηλικιωμένοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα νιώθουν πραγματικά ότι κάποιο είναι δίπλα του. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε σε κάτι που έχω πει πολλέ φορέ και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω. Κανεί μόνο του. Η Δυτική Ελλάδα μα χρειάζεται όλου. Και η Περιφέρεια είναι εδώ, ώστε στη συνεργασία με του Δήμου και του κοινωνικού φορεί να υποστηρίζει ενεργά κάθε πολίτη. Να συνασχίσει, να φτιάχνει όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερο, όλο και πιο ισχυρό πλέγμα κοινωνική προστασία για όλου. Και θα μου πει κανεί, θα λύσει αυτό το πρόβλημα, Όχι. Είναι όμω μια μεγάλη αρχή, μια καλή αρχή που ευελπιστούμε πετυχαίνοντα και δείχνοντα ακόμα περισσότερα σημάδια, να το μπορούμε να το επεκτείνουμε, να μπορούμε να το μεγαλώσουμε, να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερου συμπολίτε μα πιο ασφαλεί και φυσικά πιο σίγουρος ότι δεν είναι μόνοι τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή μας συνέχεια.